Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι της αναγέννησής μας. Καλησπέρα σε όλους τους δημοτικούς και τους κοινοτικούς υποψηφίους συμβούλους. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας θυμάται απόψε με την παρουσία σας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι η στιγμή που θα υποθούν πράγματα από καρδιάς, δεν υπάρχουν σημειώσεις. Δύο λόγια θα μου επιτρέψετε, προτού καλέσω τον επικεφαλής του Συνδυασμού Αναγέννησή μας και υποψήφιο Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου, δύο λόγια να μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης για όλη την πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών που διήρκησε ο προεκλογικός αγώνας. Ένα προς ένα θα μου επιτρέψετε να κάνω μία επιγραμματική αναφορά στα μέσα ενημέρωσης, γιατί την οφείλουμε σε αυτή την υπέροχη ομάδα δημοσιογράφων που έχουμε στο νησί μας και καλύπτουν τα γεγονότα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να ευχαριστήσω την εφημερίδα Κοινή Γνώμη και το site kinigname.gr, την εφημερίδα Ο Λόγος των Κυκλάδων και το site Το Γότυπος, το site sirostoday.gr, το site kiklades24.gr, το site kikladeslive.gr, το site sirospress.gr, το site Aegean Καλημέρα και να αφήσω για το τέλος το Σύρο στη Βιέννα και μία προσωπική αναφορά στον κύριο Μπάμπη Κουλούρα, που δεν ανήκει σε κάποιο site ή σε κάποιο μέσο επικοινωνίας, αλλά είναι πάντα κοντά μας, κοντά στη Σύρο και σε κάθε τι όμορφο και σπουδαίο που συμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αιώνιος έφηβος. Ο αιώνιος έφηβος, πολύ σωστά το λέτε. Δημοσίως, θα μου επιτρέψετε, κάνοντας αξιοποίηση ενός λεπτού από την καλή σας διάθεση και την υπομονή σας, να ευχαριστήσω, όχι ως επικοινωνιολόγος, αλλά ως φίλη του Συνδυασμού, όλη αυτή την υπέροχη ομάδα που γνώρισα και συμπορεύτηκα μαζί με αυτή την ομάδα από τον Ιανουάριο του 23 μέχρι και τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή και η χαρά προσωπικά για μένα, κύριε Αθανασίου, αλλά και όλοι σας και όλες σας. Ευχαριστώ θερμά για όλη αυτή τη συμπόρευση, για όλη αυτή τη συνεργασία. Ελπίζω ελάχιστα να βοήθησα και προπάντων να έφερα πολύ τύχη, έτσι ώστε αυτό το μικρό εκλογικό κέντρο να φιλοξενήσει την Κυριακή μια μεγάλη εκλογική νίκη. Ο λόγος σε εσάς, στον υποψήφιο Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου. Ο Αλέξης όλων μας. Νίκη καθαρή από την πρώτη Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου μεγάλο Δήμαρχε! Γεια σου Γιάννη! Αγαπητές συμπολίτησες και αγαπητοί συμπολίτες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, σήμερα ολοκληρώνουμε μια σύντομη μεν, αλλά πυκνή δε προεκλογική περίοδο εν ώψη των δημοτικών εκλογών της Κυριακής 8 του Οκτώβρη του 2023. Είχαμε πει στην ιδρυτική διακήρυξη της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής και συριανής μας παράταξης ότι η Δημοτική Αρχή που θα αναδειχθεί από τις εκλογές αυτές θα κληθεί να περάσει το Δήμο μας στην άλλη όχθη του ποταμού, υπερβαίνοντας και αφήνοντας πίσω για πάντα κάθε στρεβλή πρακτική, κάθε λανθασμένη νοοτροπία και κάθε άδικη συμπεριφορά που πολύ συχνά συζητώντας μεταξύ μας νιώθαμε πως μας απογοήτευσαν, μας πλήγωσαν, έως και μας απομάκρυναν ακόμη και μεταξύ μας, αλλά και κάποιες φορές από κάποιους κοινούς στόχους και επιθυμίες. Έχουμε δημιουργήσει μια παράταξη η οποία διέπεται από σεμνότητα και σοβαρότητα, προσδοκώντας να καταφέρει τη μέγιστη δυνατή σύγκληση, αποδοχή και συνεννόηση με δυνάμεις οι οποίες εμπνέουν και θα εκφράζουν τους κατοίκους αυτού του ευλογημένου τόπου. Μια παράταξη η οποία θα συνεργάζεται αποτελεσματικά και δημιουργικά με όλες τις αρχές και τους φορείς
για το καλό του νησιού μας και των ανθρώπων του. Πριν ψηφίσετε, σκεφτείτε. Βάλτε κάτω την κοινωνική προσφορά των στελεχών όλων των συνδυασμών. Όλα τα βιογραφικά, τις ζωές μας, τις διαδρομές μας στην κοινωνία, τα προσόντα μας, επιστημονικά, εμπειρικά και επαγγελματικά. Και αποφασίστε με το χέρι στην καρδιά ποιος είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο να διοικήσει και να στηρίξει τον τόπο προς ένα καλύτερο αύριο για την επόμενη πενταετία, αλλά και πέραν αυτής, ασφαλώς αν είναι ικανός. Ποιος είναι ο επικεφαλής μιας ικανής ομάδας που θα κινήσει την οικονομική μηχανή του τόπου μας και θα εργαστεί για να φέρει ευημερία στον τόπο και ευκαιρίες στα παιδιά μας. Η παλμή της καρδιάς μου είναι συντονισμένη με την αγωνία για την τύχη αυτού του τόπου. Με ψυχική φόρτιση και ευθύνη στέκομαι απέναντί σας και σας δηλώνω ότι θα θέλω να είμαι αποτελεσματικός για αυτόν τον τόπο, εφόσον με τιμήσετε. Γνωρίζετε ότι ήμουν και είμαι και θα είμαι ένας άνθρωπος του διαλόγου, της συνένεσης, της σύνθεσης, συνεργάσιμος όπως πάντα. Για όλους τους Συριανούς και τις Συριανές, χωρίς καμιά εξαίρεση, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας πρωτίστως, αλλά και για όσους τον επισκέπτονται ή τον επιλέγουν για τόπο διαμονής τους, αρκεί να μην φέρνουν ιδεολειψίες μαζί τους και να γίνονται μέρος αυτής της όμορφης κοινωνίας. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη σας, τη διαχρονική αγάπη σας. Με τιμάτε από το 2006. Δεν δίνω τη μάχη του Σταυρού σε αυτές τις εκλογές και μου φαίνεται περίεργο, ειλικρινά σας μιλάω, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που ψηφίζονται άλλοι οι συνάδελφοί μου για μένα, όμως να ξέρετε ότι η στήριξή σας και η πολύτιμη παρουσία σας απόψε και διαχρονικά μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους, συνάδελφοι. Με ευθύνη, ενότητα και έργο για τη Σύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ευχαριστούμε να είστε όλοι καλά. Τι άλλο να πω. Να σας πω ένα τραγούδι.